αυτό που είπαμε είναι ότι δεν κάνετε απλώς μια πολύ μεγάλη προσπάθεια εκεί στο χαμόγελο του παιδιού, αλλά προσπάθεια με αποτελέσματα. Βλέπουμε ότι χρόνο με το χρόνο τα παιδιά αυτά μπαίνουν μετά στη ζωή, στην έτοιμα, κοινωνικοποιημένα παιδιά, εξαιρετικά όσοι τα έχουν γνωρίσει από κοντά, παιδιά που και εσείς θα νιώθετε σαν δικά σας παιδιά, έτσι. Ακριβώς, και το πιο ωραίο είναι ότι σήμερα που βγαίνουν και τα αποτελέσματα από τις εισαγωγικές των παιδιών, μας κάνουν πάλι περήφανος άλλη μια φορά. Είχαμε 80 παιδιά πανελλαδικά που σπουδάζουν και είναι φοιτητές. Περιμένω από στιγμή σε στιγμή, κάθε λεπτό χτυπάει το τηλέφωνο και κάποιο παιδί από κάποιο σπίτι έχει εισαχθεί κάπου. Νιώθουμε πάρα πολύ όμορφα. Σαφώς και έχουμε την ανάγκη της βοήθειας και ευχαριστώ για τη δυνατότητα που μου δίνετε να επικοινωνήσω με τους ακροατές σας. Γίνεται μια μεγάλη πανελλαδική εκστρατεία από το χαμόγελο του παιδιού με στόχο τη συγκέντρωση πραγμάτων να ξεκινήσουν τη νέα σχολική χρονιά τα παιδιά και να έχουν όλα τα εφόδια που πρέπει να έχουν, από τσάντα, από τετράδια, από μολύβια, από τα πάντα. Για να μιλάμε με νούμερα, πάνω από 3.500 μαθητές είχαν πέρσι τα απαραίτητα σχολικά είδη από το χαμόγελο του παιδιού, έτσι. Είναι τεράστιος ο αριθμός. Σαφώς. Εμένα δεν μ' αρέσει να μιλάω με νούμερα. Σημασία έχει ότι ο κόσμος μας στηρίζει, ζητάω τη βοήθεια του κόσμου, της Κορινθίας όλης, για να μπορέσουμε όλα τα παιδιά όλου του κόσμου να έχουν αυτό που πρέπει να έχουν αύριο το πρωί που θα πάνε στο σχολείο τους σε λίγες μέρες. Την τσάντα τους, τα μολύβια τους, τα τετράδια τους, ό,τι τους χρειάζεται. Τι χρειαζόμαστε λοιπόν και πού μπορούμε να αφήσουμε από αυτά τα απαραίτητα σχολικά είδη για τα παιδιά του χαμόγελου του παιδιού? Μπορεί και να επικοινωνήσετε με το γραφείο στην Κορινθό, μπορεί και να τα μεταφέρουμε στον προαστιακό που είναι το κέντρο, το ΚΑΚΕ της Κορίνθου, όπου εκεί συγκεντρώνονται όλα τα είδη. Υπάρχουν πολλοί τρόποι. Το γραφείο της Κορίνθου, το τηλέφωνο, πού βρίσκεται? Δεν το θυμάμαι απ' έξω, συγχωρέστε. Το πού βρίσκεται? Είναι στην Ερμού. Στο κέντρο της πόλης. Στο κέντρο της πόλης. Αλλά εντάξει, είναι και το σπίτι στην αρχαία Κορυφαία επάνω, που το ξέρει ο κόσμος, έτσι. Οπουδήποτε θέλουν μπορούν να μαζέψουν τα πράγματα και να τα πάνε. Αυτό που αξίζει να αναφέρουμε είναι ότι αυτή η δουλειά που κάνει το χαμόγελο του παιδιού, μοναδικό συμπαραστάτη, βρίσκει όλους εμάς, έτσι. Γι' αυτό είναι σημαντικό το να συμμετάσχουμε. Τον απλό Έλληνα πολίτη που δυστυχώς περνάει και αυτός δύσκολες ώρες και ερχόμαστε κι εμείς και του ζητάμε το 1 ευρώ του, που δεν του περισσεύει έτσι, στη σημερινή εποχή που ζούμε. Παρ' όλα αυτά το εστέρημά του συνεχίζει, έτσι. Δεν λέει όχι και μας στηρίζει ο Έλληνας πολίτης. Σε αυτόν στηριζόμαστε, το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Έτσι. Και δόξα τω Θεώ που οι άνθρωποι υπάρχουν ακόμα άνθρωποι, που υπάρχει φιλότιμο, αυτό το οποίο δεν υπάρχει πουθενά στον κόσμο. Λέξη φιλότιμο στην Ελλάδα. Καλά. Ξεχωρίζει τον Έλληνα. Θα βρεθούν κάποιοι πάγκοι όπως γίνεται κάθε χρόνο για να μαζευτούν και έσοδα για αυτά τα απαραίτητα σχολικά είδη? Τα παζάρια μας, σαφώς. Τα παζάρια μας συνέχεια υπάρχουν, έτσι. Και από το σπίτι μέσα στο σπίτι μας μπορούν να πάρουν πράγματα και από το γραφείο μας κάτω μπορούν να πάρουν πράγματα και μπομπονιέρες για τους γάμους τους, για τα βαφτίσια τους μπορούν να παραγγέλουν στο γραφείο μας κάτω στην Ερμού. Έτσι, με αυτά συντηρούμαστε, με αυτά μπορούμε και συντηρούμε όλο αυτό τον αριθμό παιδιών και τον αριθμό σπιτιών που έχουμε πανελλαδικά. Εκτός από τα σχολικά είδη και το γεγονός ότι πάτε σχολείο τα παιδιά, ότι τα παιδιά αυτά δεν είναι απομονωμένα από την κοινωνία, αλλά συμμετέχουν κανονικά σε όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Τι ακριβώς? Όπως πηγαίνει το παιδί του καθενός οικογενειάρχη στην Κόρινθο. Και βλέπουμε ότι επειδή η κόρη μου πηγαίνει μπαλέτο, βλέπουμε και παιδιά που πάνε μπαλέτο από το χαμόγελο του παιδιού. Σταφώς. Και μου αρέσουν αυτά, δηλαδή είναι... Σταφώς. Και αυτό, ας πούμε το μπαλέτο που τα πηγαίνετε, τις ξένες γλώσσες, και αυτό είναι προσφορά των ανθρώπων αυτών? Ναι, τα περισσότερα είναι χορηγία από τις διάφορες σχολές, είτε χορού, είτε φροντιστήρια ξένων γλωσσών κτλ. Δεν λέει όχι ο πολίτης της Κορινθίας, έτσι. Ναι. Δεν λέει όχι, μας βοηθάνε οι άνθρωποι.
Και μακάρι να συνεχίσουν να το κάνουν αυτό. Μιλήσαμε προηγουμένως με τον κύριο Γιώργαρη για τη Λευκή Νύχτα που είναι στις 31 του μηνός. Αν θα συμμετέχει εκεί και το Χαμόγελο του Παιδιού, μας είπε ότι ετοιμάζεστε να κάνετε κάτι σε συνεργασία με τον Εμπορικό Σύλλογο, όπως γίνεται κάθε χρόνο τέτοια εποχή. Μακάρι να βρείτε την απόδοση που περιμένετε όλοι σας. Το εύχομαι. Να είστε καλά. Να είστε καλά και τα όλα. Να είστε καλά κι εσείς και όπως είπε και ο κύριος Καμιλάτος, εκεί πέρα που θα πάτε για κάπου αλλού για να πάρετε τις μπουμπουνιέρες, γιατί να μην στηρίξετε και το έργο του Χαμόγελου του Παιδιού. Είναι ένα μικρό ποσό που όμως θα βοηθήσει πάρα πολύ στο έργο του Χαμόγελου του Παιδιού. Σαφέστατα, όπως είναι και πολύ μεγάλη η ανάγκη σε τρόφιμα. Έτσι, και τρόφιμα. Τα ράφια μας είναι άδεια και αυτή τη στιγμή τόσες οικογένειες που μονογονεϊκές, που μάνες ή πατεράδες που μεγαλώνουν παιδιά, έτσι, με τρία παιδιά, με δύο παιδιά, που προσπαθούμε να τις συντηρήσουμε. Πραγματικά λοιπόν, όταν οι αποθήκες είναι άδειες, αισθάνεσαι πάρα πολύ άσχημα. Αν αύριο το πρωί γυρίσεις και πεις δεν έχω και μπορώ να σας βοηθήσω ή δεν φτάνουν τα πράγματα. Μάλιστα. Άρα και τρόφιμα, γιατί αυτό είναι κάτι που το παραγνωρίζουμε πολύ. Δεν είναι το Χαμόγελο του Παιδιού μόνο ένα ορφανοτροφείο. Στηρίζεται και οικογένειες που είναι μαζί, μονογονικές οικογένειες, όμως χρειάζονται, έχουν την ανάγκη τις βοήθειες και αυτό το κάνει το Χαμόγελο του Παιδιού. Και να σας δώσουμε συγχαρητήρια γι' αυτό και καλή συνέχεια στην προσπάθειά σας. Εγώ σας ευχαριστώ που μας δίνετε το δικαίωμα να επικοινωνήσουμε με τους πολίτες της Κορινθίας. Και τους ζητώ τη βοήθεια να μην ξεχάσουν, είναι καλοκαίρι με τις άδειες, με τις διακοπές μας, με όλα αυτά ξεχνάμε το Χαμόγελο. Οι ώρες είναι σκληρές για μας, ειδικά το καλοκαίρι. Μάλιστα. Να μην μας ξεχνάνε λοιπόν οι πολίτες Κορινθίας και να συνεχίσουν να φέρουν τα τρόφιμα, γιατί υπάρχει μεγάλη ανάγκη, ειλικρινά υπάρχει μεγάλη ανάγκη. Να σας ευχαριστήσουμε και πάλι και πάμε να ακούσουμε. Εγώ σας ευχαριστώ για τον χρόνο σας. Χαρά μας, πάντα στη διάθεσή σας.